Δεύτερον, επειδή δύο ερωτήματα πάνω σε αυτό και επειδή τυχαίνει να έχουμε και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ίδρυσης, γιατί ναι, μεν λέμε ότι δεν έχουμε εμεί ευθύνη. Ακούσαμε ότι υπάρχει ένα κίνδυνο ότι μειώνεται η στάθμη των δεξαμενών. Θα ήθελα να ρωτήσω από εσά πλέον τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ίδρυσης. Γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν σταμάτησε να βγάζει νερό, έχουμε κάποια μεγάλη βλάβη και δεν έρχεται το νερό που αναλογεί στο Δήμο μας, κύριε Πρόεδρε του Συνδέσμου Ίδρυψης, ή συμβαίνει κάτι άλλο που εμείς δεν το γνωρίζουμε. Τρίτο, για να τα πω συνοπτικά. Τρίτο, θα ήθελα, επειδή απασχολεί και διαβάσαμε στον τύπο για τα δύο χωριά που κάνατε μια ανακοίνωση και πολύ ορθά κάνατε φέτος, ότι οι δύο χωριά έχουν πρόβλημα στο νερό και καλό είναι να αποφευθεί η κρίση του πόσιμου νερού, σε ποια κατάσταση γίνεται και αν γίνεται με έλεγχο σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Και ένα τέταρτο ερώτημα, έτσι με αφορμή γιατί χρησιμοποιήσατε την ορολογία συζήτηση του καφενείου. Εγώ δεν θα πω για συζήτηση του καφενείου για τη Βρυσούδα, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Έγινε σε αυτή τη διάρκεια της θητείας σας, κύριε Πρόεδρε, και μιας και έχουμε και τον Πρόεδρο της Βρυσούδας εδώ, δόθηκε νέα παροχή σε σταυλική εγκατάσταση δευτερεύουσα με πολύ μεγαλύτερο φύ κάτω στο χωριό ώστε να δημιουργήσει πρόβλημα ή ήταν αιτία να δημιουργήσει πρόβλημα στην ίδρυψη του χωριού. Αυτό μου μεταφέρθηκε. Όχι στο καφενείο βέβαια, που μεταφέρθηκε από υποψήφιο που είχα στο χωριό, ότι δόθηκε μια δευτερεύουσα παροχή με φύ πολύ μεγαλύτερο από αυτό που πρέπει σε σταυλική εγκατάσταση. Και οφείλω να πω, γιατί όσο γνωρίζω μια και ρώτησα, ότι η σταυλική εγκατάσταση για να έχει κάποιος, έχει και ρεύμα και νερό. Άρα μιλάμε για δεύτερη παροχή. Ήταν αναγκαία, κρίθηκε σκόπιμο. Είναι πρόβλημα που μήπως με αυτό δημιουργήθηκε επιπλέον πρόβλημα στο χωριό. Σας ευχαριστώ. Κύριε Νίτσα, το σοβαρότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη δεξαμενή που υπάρχει στις πηγές του Αγίου Γεωργίου λόγω της μεγάλης λειψιδρίας, η πηγή μας παρουσιάζει κάποια σκαμπανεβάσματα ως προς την ποσότητα που παρέχει στη δεξαμενή μας. Δηλαδή, διακριβώς να σας εξηγήσω, διακριβώς γιατί κάποιες στιγμές της ημέρας το νερό δεν έρχεται ποσοτικά όσο έρχεται. Πέφτει η στάθμη της δεξαμενής, η αγωγή που έχουμε της Πρέβεζας και της Λευκάδος που παίρνουν αέρα. Τη στιγμή αυτή που παίρνουν αέρα είναι δύσκολο να επανέλθει μετά, γιατί κρατά τον αέρα μέσα, πρέπει να γίνουν κάποιες εξαερώσεις, πρέπει να γίνουν σε όλη την πορεία του αγωγού. Κάποια στιγμή όταν μαζευτεί ο αέρα στους αγωγούς αυτούς, η πηγή γεμίζει πάνω, γιατί δεν μπορεί να τραβήξει λόγω του αέρα που υπάρχει στους αγωγούς. Κάνοντας εξαερώσεις βέβαια και περνάει χρόνος και όσο διαρκεί αυτός ο χρόνος που χρειάζεται, δεν πάει το κατάλληλο νερό στην δεξαμενή της Πρέβεζας και απέναντι στη Λευκάδα. Αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Τώρα τα υπόλοιπα λίγο πολύ τα αντιμετωπίζουμε. Όταν κάνουμε έργο την προηγούμενη φορά, δεν ήταν να γίνει έργο στην θητεία σα. Στην προηγούμενη θητεία σα, πριν 4 χρόνια. Γιώργο, χρειάζεται. Μπορούμε να κάνουμε κάποιε παρεμβάσει, αλλά χρειάζονται κάποιε ειδικέ άρτε και θα το πιστεύω ότι το αντιμετωπίσουμε άμεσα.